Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή Κυριακή Τετάρτη των νηστιών η Αγία μας Εκκλησία για το κειμένο του Ιερού Ευαγγελίου μας εισήγαγε στα ενδότερα της ευλογίας του Ιησού Χριστού προς τους ανθρώπους για να μπορούν να είναι απέναντί Του με την δύναμη της πίστεως και της απολύτου εμπιστοσύνης στο θέλημά Του. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Μάρκος μας διηγείται λοιπόν σήμερα την θεραπεία ενός νέου παιδιού που εβασανίζεται από φρικτή αρρώστια που περιγράφεται εδώ και η οποία προήρχεται από διαβολική επενέργεια και το κεντρικό θέμα αυτής της ευαγγελικής περικοπής με την διήγηση για την θεραπεία του νέου είναι η θεραπεία του νέου, η θεραπεία του πονεμένου πατέρα, η θεραπεία των μαθητών και η θεραπεία που πρέπει να γίνεται σε όλους μας για όσα πράττουμε παραβαίνοντας την εντολή του Θεού όπως την ξέρουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Από αυτό το γεγονός που διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο προηγήθηκε η μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού όπως την ξέρουμε εις το όρος Σταβόρ. Κατέβαινε κάτω στη Μεδιάδα έπειτα ο Χριστός από το θαυμαστό αυτό γεγονός ολοφώτιστος και εκεί συνείδησε μια εικόνα δυστυχίας και αθλειότητος. Ένας νέος που κατήχε το από το πονηρόν πνεύμα, ένας πατέρας απελπισμένος από την ασθένεια του παιδιού του. Οι μαθητές που δεν κατόρθωσαν να θεραπεύσουν τον ασθενή. Οι γραμματείς που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αδυναμία των μαθητών και ένας άστατος και ευμετάβολος λαός, όχλος, που προκαλεί πρόβλημα για την αδυναμία των μαθητών. Όταν είδαν τον Χριστό τρέχουν όλοι προς Αυτόν και προσκυνούν και προσπαθούν να Τον δουν και να Τον προσεγγίσουν. Και ο Κύριος λέγει, επειδή έφεραν πλέον το παιδί προς τον Κύριο, «Ω γενναία άπιστος, έως πότε προς ημάς έσομαι, έως πότε ανέξομαι ημών». Και απευθυνόμενος προς τον πατέρα και τους άλλους που τον βοηθούσαν, έδωσε την εντολή, «Φέρετε αυτόν προς με», ενώ ναι, έφτασαν στον Κύριο την ιστάτη εκείνη η στιγμή και ήταν η στιγμή κατά την οποία αυτός ο νέος πράγματι είχε κρίση από αυτήν την σατανική επενέργεια η οποία τον βασάνιζε. Και ρώτησε ο Κύριος τον πατέρα, «Πόσος χρόνος πάει που αρρώστησε?» Και αυτός απήντησε, «Παιδιόθεν, από παιδί είναι έτσι». Και περιγράφει όλη την κατάσταση που δεν είναι χρήσιμο να την περιγράψουμε, την ξέρουμε. Και η παράκληση του πατέρα ήταν προς τον Κύριο ενώπιον πλέον των μαθητών και όλου του όχλου. «Ή τη δύνασε βοήθησον ημίν σπλαχνιστής εφημάς». Προσέχετε τη διατύπωση πως το είπε. «Ή τι, εάν κάτι δύνασε μπορείς, βοήθησέ μας εμάς από ευσπλαχνία για την κατάσταση που έχουμε με το παιδί μας». Είναι μία πρόκληση απέναντι του Κυρίου, είναι μία μισή ομολογία και μισή αμφισβήτηση. Αν μπορείς δύνα, και αν δύνασε, και αν μπορείς, βοήθησέ μας. Είναι ολιγοπιστία και αμφισβήτησης. Και ο Ιησούς αμέσως του είπε, για να του εξεδετερώσει αυτή την αμφισβήτηση, «Ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι». Εάν μπορείς και έχεις την δύναμη να πιστεύσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, τότε είναι βέβαιον ότι θα γίνει εκείνο το οποίο εσύ επιθυμείς, διότι τα πάντα είναι δυνατά σε εκείνον ο οποίος πιστεύει.
και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε. Φώναξε κλαίγοντας μετά από αυτήν την επανόρθωση που έκανε στην ψυχή του ο Κύριος. «Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Κύριε πιστεύω, δεν ισχύει αυτό που είπα πριν ή τη δύνασε. Πιστεύω σε σένα, στη δύναμή σου, στην αγάπη σου, στο ενδιαφέρον σου, στα πάντα, για να μου κάνεις καλό το παιδί μου. Αλλά βόηθαμε για την απιστία που έχω, να τη διώξω, να την αποβάλω». Και ευθύς ο Κύριος επετίμησε το πνεύμα του άλαλον, λέγω αυτόν, λέγω, το πνεύμα του άλαλον και κοφών, εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μη δε τη εισέλθησε σε αυτόν. Είναι φανερό ότι επρόκειτο για κατοχήν και κυριαρχία του διαβόλου μέσα στην ψυχή του παιδιού αυτού και σε όλη του την ύπαρξη. Γι' αυτό ο Χριστός δίδει εντολή σαφή, όχι γίνε καλά απλώς, αλλά δίδει εντολή στο πνεύμα που είναι άλλαλον και κοφών και του διαταγή να φύγει από το παιδί και να μην ξαναεισέλθει σε αυτό. Και κράξαν και πολλά παράξαν αυτόν, εξήλθε και εγένετο ο συνεκρός, ο νέος. Ώστε πολλοί ενόμιζαν ότι απέθνησκε. Έπεσε κάτω από την ένταση της εξόδου του πονηρού πνεύματος εξ αυτού. Ο Ιησούς τον έπιασε από το χέρι και ήγηρεν αυτόν, λέει ο Ευαγγελιστής, και σήκωσεν αυτόν και ανέστη. Ουσιαστικά αναστήθηκε, ελυτρώθηκε. Μετά μπροστά σε αυτό το μεγάλο θαύμα, οι μαθητές στους οποίους είχαν πάει ο πατέρας και το παιδί δεν κατόρθωσαν να το θεραπεύσουν. Τώρα λοιπόν, μετά από αυτό που είδαν, ερωτούν κατά έναν τρόπο απλούν. «Γιατί Κύριε εμείς ου κιδυνήθημεν εκ βαλήν αυτό, γιατί Κύριε εμείς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το πονηρό πνεύμα?» Και λέει ο Κύριος, «Τούτο το γένος, δηλαδή αυτό το είδος των πονηρών πνευμάτων που καταστρέφει ψυχές και συνειδήσεις και ανθρώπους, εν ουδενή δύναται εξελθήν, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να εξέλθει, εάν ημί παρά μόνον εν προσευχή και νηστεία». Πρέπει να κάνεις πολύ προσευχή ατέλειωτη και νηστεία εάν μπορείς και παρακαλείς τον Θεό για την απαλλαγή από τέτοια κατάσταση. Και ανέφερε στους μαθητάς πλέον ο Κύριος ότι πορεύεται στο μαρτύριο, στο θάνατο και στην μέλουσα Ανάσταση. Ποιο είναι το κεντρικό θέμα αυτής της διηγήσεως που μας χαρίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής Μάρκος? Το θέμα είναι η πίστης, η δυνατή, η ολοκληρωτική, η ισχυρά, χωρίς αμφισβητήσεις, χωρίς κρατούμενα, χωρίς υποψίες, χωρίς αναστολές, να είναι μια πίστη δυνατή, ακράδαντη για κάθε θέμα της ζωής μας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό ήταν ένα συγκεκριμένο αυτοτελές περιστατικό. Περιστατικά στη ζωή μας έχουμε όλοι μικροί και μεγάλοι, που δεν είναι πάντοτε οπωσδήποτε πνεύμα πονηρών έτσι όπως εδώ. Αυτό είναι σπάνιον. Αλλά για τα νοσήματα τα άλλα, για τις δυσκολίες που έχουμε, για τις αδυναμίες που έχουμε, για τις ελλείψεις, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, η προσευχή μας πρέπει να είναι δυνατή προς τον Κύριο και να είναι μια που θα συνοδεύεται πράγματι και από νηστεία και από προσευχή, από χριστική δηλαδή παράδοση εις την πρόνοια του Αγίου Θεού. Ο πατέρας του νέου έκαμε το σωτήριον βήμα. Φαίνεται ότι και την τελευταία στιγμή αγωνίστηκε να ανέβρει την πίστη που τόσο πολύ του εχρειάζεται. Ο Κύριος αντελήφθη τον αγώνα του και τον διευκόλυνε κατά τον εξής τρόπον. Αντέστρεψε την ερώτηση, όπως το ακούσαμε, ή τη δίνεσε προς αυτόν και του λέγει ή δίνεσε πιστέψε. «Μη με ρωτάς, εάν εγώ έχω την δύναμη να σε ευεργετήσω», λέγει ο Κύριος. «Εγώ σε βεβαιώνω ότι αν έχεις την δύναμη να πιστέψεις, τότε όνα δυνατά εις τον πιστεύοντα». Ο Κύριος πληροφορεί τον συνομιλητή του
ότι μέτρον βάση του οποίου παρέχει τις δωρεές του είναι ο βαθμός της πίστεως εκείνων που καταφεύγουν εις Αυτόν. Οι λόγοι του ενίσχυσαν τον πονεμένο πατέρα και από την ψυχή και από το στόμα του του ενός προλίγου απίστου εξήλθε η ομολογία και η προσευχή. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημον την απιστία. Μόνον όσοι αγνοούν τα μεγάλα ευεργετήματα της πίστεως είναι δυνατόν να είναι άπιστοι. Χάλαμε υπό ανέμους αλευόμενοι, σύρουν τα βήματα της ζωής αυτής χωρίς σκοπών, χωρίς περιεχόμενων. Τραγικοί οδηπόροι σε κακούς και επικινδύνους δρόμους κινδυνεύουν να συντριβούν ή να χαθούν εις το άγνωστο. Πόσον ευτυχείς είναι εκείνοι που επάνω από όλα έχουν ως τιμημένη κορώνα της ψυχής τους την πίστη και τον σωτήρα Χριστό. Έρχονται δοκιμασίες σκληρές και αυτοί υπομένουν. Χτυπούν επάνω τους σκληρά χτυπήματα της ζωής και αυτοί κοιτάζουν ψηλά εκεί όπου βασιλεύει ο Χριστός. Απογοητεύσεις, καταστροφές, ασθένειες, θάνατοι θράβονται πάνω εις τον θώρακα της πίστεως και αφήνουν άτρωτον εκείνον που γνωρίζει το μυστικό της ζωής, την πίστη. Και μια τελευταία ακόμη επικοδομητική παράγραφος, πάντα από δικό μου κείμενο γραμμένο. Πρέπει επιπλέον να γνωρίζουμε όλοι ότι όταν λέγουμε πίστη δεν εννοούμε την απλή βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν τα προσωπικά μας αιτήματα μόνον κατά τον Απόστολον Παύλον, πίστη σε στήν, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Η χριστιανική μας θρησκεία στηρίζεται πάνω εις το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως και εις το μυστήριο του Σταυρού. Ό,τι απέρευσεν εκ του Σταυρού και έγινε μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας είναι αλήθεια της πίστεως. Όλα αυτά τα υπερφυή στοιχεία της δογματικής αρθρώσεως της Εκκλησίας μας καλούμεθα να τα πιστέψουμε χωρίς ανθρώπινη σοφία και χωρίς να ζητούμε σημείων. Το μόνο σημείο είναι η προσωπική μας συμμετοχή στο μυστήριο της Εκκλησίας που θα μας εξασφαλίσει τη λύτρωση και την βεβαία ελπίδα για το μέλλον της ουρανίου μακαριότητος. Όταν θεμελιωθούμε κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε κατόπιν ευκολότερα να αναζητήσουμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας όπως ο σημερινός πατέρας. Και αν κάποτε αισθανθούμε ή ανδήποτε κάμψη ας επαναλάβουμε την ωραία προσευχή «Πιστεύω Κύριε βοήθη μου τη απιστία». Η άποψή μου αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί συμπληρωματικά στα όσα είπαμε για τη σημερινή Ευαγγελική Διήγηση και με βάση το περιεχόμενο της διήγησης ότι και για όλα όσα κρατούν αυτή την περίοδο της ζωής μας τα παιδιά τι γίνεται η πίστη μας και η ελπίδα μας είναι η καταφυγή ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε νομίμως μέσα στην πατρίδα μας πολλές φορές μάλιστα και κατά τρόπο που είναι σκληρός και απόλυτος, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμεθα πάντοτε κοντά εις τον Θεό και να τον παρακαλούμε για όλα αυτά τα οποία έχουν πλέον γεμίσει τη ζωή των Ελλήνων αλλά και από άλλες πλευρές, ακόμη και από τις άλλες χώρες ενώ και άλλες πάσχουν, πιο πολύ βλέπουν την Ελλάδα τώρα και την Κύπρο που ουσιαστικά και αυτή είναι Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν εκεί να στηρίξουμε την προσευχή μας. Αλλά έχουμε και άλλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που μας βασανίζεται πάντοτε και εγώ το κατά καιρούς, όχι κάθε Κυριακή. Επανέρχομαι σε αυτό, δηλαδή τα όσα συμβαίνουν με το γειτονικό μας κρατήδιο εδώ, που γνωρίζετε ότι αυτή η υπόθεση με τους ανθρώπους που τώρα αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια μιας επιτροπής υπό τον Νίμιτς. Με έκπληξη, σας διαβάζω, με έκπληξη και δυσαρέσκεια υποδέχθηκε η Αθήνα τη νέα συνολική πρόταση για την ονομασία των Σκοπίων που επέδωσε χθες ο Μεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών Μάθιου Νίμιτς
Έχει χρόνια που αγωνίζεται με αυτό το θέμα. Στους εκπροσώπους των δύο χωρών, της Ελλάδος και των Σκοπίων, στη Νέα Υόρκη. Προχθεσινό είναι αυτό. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, η πρόταση καλύπτει όλα τα ζητήματα και περιλαμβάνει σύνθετη ονομασία, γεωγραφικό προσδιορισμό, πιθανώς Άνω Μακεδονία, ενώ σε ό,τι φορά των όρων της Ελλάδος, να χρησιμοποιείται έναντι όλων, οι ίδιες πηγές υποστήριζαν ότι περιλαμβάνει την ευρύτερη δυνατή χρήση. Η Αθήνα εμφανίζεται ενοχλημένη από το γεγονός ότι αν και η ονομασία όντως περιλαμβάνει γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά, αυτός προηγείται του πολιτιακού όρου «Δημοκρατία» και όχι του «Μακεδονία». Από την άλλη, οι αρμόδιες πηγές των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών επέμειναν ότι το κλειδί είναι να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός, ζήτημα γύρω από το οποίο όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει αντιπαράθεση. Επιλέξει, το πού ακριβώς τοποθετείται αυτός στην ονομασία είναι πραγματικά δευτερευούσης σημασίας ζήτημα της αγγλικής γραμματικής, λένε. Ένα θέμα τεχνικό και όχι στρατηγικό. Αυτό που είναι στρατηγικής σημασίας είναι να υπάρχει γεωγραφικός προσδιορισμός στο όνομα. Δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο κείμενο. Μόνον από αυτό και πολλά που δημοσιεύτησαν, έχει γίνει φανερό ότι τελείωσε η διαπραγμάτευση του Νίμιτς με τους αντιπροσώπους της Ελλάδος και των Σκοπίων, έκαναν την πρότασή τους και ήδη η πρότασή τους προωθείται. Παράλληλα προωθούν και ενεργούν μέσα και από την Ευρωβουλή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που είναι κατά την άποψή μας αδύνατον, όπως έχει διαμορφωθεί και διατηρείται ακόμη η κατάσταση, αλλά που εάν υπάρξει συμφωνία αυτομάτως θα ανοίξουν οι πόρτες, οι θύρες, ώστε να βρεθεί μέλος και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το κράτος των Σκοπίων. Γι' αυτό το λέω, εμείς πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι που συγκροτούμε τον ελληνικό λαό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε προσευχή να φωτίσει ο Θεός όλους αυτούς για να κάνουν αυτό που θα είναι και δίκαιο και παντοτινό και ικανό για να σταματήσει η διένεξη μεταξύ της πατρίδος μας και αυτής της χώρας των Σκοπίων. Αυτή είναι η προσευχή μας και αυτό επισημαίνουμε. Αλλά πάντως, εάν στο όνομα, όπως πάντα για αυτό το θέμα, εάν στο όνομα που θα καταλήξουν για αυτό το κράτος περιλαμβάνεται όρος Μακεδονία, αυτό θα είναι εις βάρος μας. Η μόνιμη και σταθερή στάση της Ελλάδος, του ελληνισμού όπου γης και πίστων άλλων ανθρώπων και ειδικών επιστημόνων είναι όχι όρος Μακεδονία στο όνομα αυτής της χώρας. Έχουμε προτείνει μάλιστα ονόματα ωραιότατα, δεν τα επαναλαμβάνω, δεν τα αποδέχονται. Το πάθος του Πρωθυπουργού της χώρας αυτής είναι με τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο, εγέμισε την πρωτεύουσά του από αγάλματα των Μακεδόνων ηρώων, με τους οποίους δεν έχει καμία σχέση. Και κάτω από το άγαλμα του Αλεξάνδρου έβαλε στη γλώσσα τους ιστορία που αφορά τους ίδιους και τις δικές τους απόψεις. Και εγώ είπα μια φορά και το μετέφεραν αυτοί, ότι αν υποθέσουμε ότι ο Αλέξανδρος που είναι πάνω στο άλογο κατεβεί κάτω για να διαβάσει τι επιγραφή του βάλανε, δεν θα καταλάβει τίποτε, γιατί δεν την ξέρει αυτή τη γλώσσα. Τη μόνη που εγνώριζε ήταν η ελληνική, την οποία ελληνική μετέφερε και στον όλον το τότε γνωστό κόσμο. Επομένως, είτε πάμε στις ρίζες της ιστορίας, είτε πάμε στην ιστορία κάθε χώρας από τις δύο, είτε το δούμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αγαθής διαθέσεως, και επειδή δεν διεκδικούμε τίποτα από αυτούς, είναι το καλύτερο να δεχθούν την πρόταση, η οποία πρόταση είναι ένα όνομα που δεν θα περιέχει τη λέξη Μακεδονία ή παράγωγον αυτής. Ο Θεός βοηθός. Αλλά εμείς, να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο, έχω ελάχιστα λεπτά,
για να σας πω τώρα και για το άλλο μεγάλο μας θέμα, αδελφοί μου. Αυτοί έχουν βέβαια τα βρυδάκια εδώ, δυσκολεύουν λίγο. Αυτή η υπόθεση της οικονομικής κρίσεως είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή τα πράγματα πλέον έχουν πάρει άλλη μορφή από αυτά που βλέπαμε στην αρχή της εφαρμογής και των μνημονίων και καθεξής. Θα σας το επισημάνω αμέσως. Κινδυνεύει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εάν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κινδυνεύσει και δηλαδή αχρηστευτεί, εμείς τότε τελειώσαμε οικονομικά. Έχω στοιχεία από απόψεις που κρατούν και αλλού. Να σας το πω, κρατήστε τα, ο άνδρες και οι γυναίκες, 2 λεπτά ακόμη. Εγώ θα νικήσω και τη δυσκολία. Μιλάτε τα παιδάκια, μην μιλάτε. Σας διαβάζω. Η απόφαση του Λουξεμβούργου είναι ένα κρατήδιο στο κέντρο της Ευρώπης και τους έχουν κάνει και σε αυτούς συστάσεις και αν θέλουν να τους βάλουν κάποιους όρους. Η απόφαση του Λουξεμβούργου να άρει το τραπεζικό του απόρριτο το 2015 έστρεψε την προσοχή των Ευρωπαίων αρμοδίων στην Αυστρία. Το είδα προχτές και σε άλλη εφημερίδα αυτό. Το θέμα έχει αγγίξει ένα νεύρο μιας χώρας όπου, προσέξτε, η εμπιστοσύνη στις τράπεζες θεωρείται τόσο ιερή ώστε έχει ενσωματώσει το τραπεζικό απόρριτο στο σύνταγμά της, στην Αυστρία. Το τραπεζικό απόρριτο το ενσωμάτωσε στο Σύνταγμα για να μην μπορεί κανένας να ζητήσει αυτά που ζητάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις μεγάλες χώρες. Σε τι αφήνεται αυτή η προσήλωση των Αυστριακών στη μυστικότητα, παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Ενδέχεται να παίζει ρόλο ίσως και ο καθολικισμός που είναι ισχυρός εκεί. Αναγνώστης έγραψε στην εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στην Αυστρία. Δεν αφορά κανέναν πόσα χρήματα έχω από τα ΜΟΕΦΣΗ ή δαπανίσει, ούτε με ποιον συνεργάζομαι, είπε μια προσωπικότης Αυστριακός. Άρα οι Αυστριακοί δεν δέχονται στις τράπεζές τους έλεγχο και παρεμβάσεις. Οι αρχές επιμένουν πως θα προστατεύσουν τους Αυστριακούς από την εφορία και ότι συζητούν να παρέχουν πληροφορίες μόνο για τους λογαριασμούς αλλοδαπών. Ακούστε κάτι ακόμη και καταλήγω μετά. Τα τελευταία 20 χρόνια γίναμε μάρτυρες της καλπάζουσας επεκτάσεως της οικονομικής παγκοσμιοποιήσεως. Έχουμε προηγούμενα με την παγκοσμιοποίηση. Παρά τις θετικές πτυχές που είχε, η συνεχιζόμενη κρίση έφερε επίσης στο φως τις δομικές αδυναμίες και τις ελλείψεις της. Η κρίση έχει δημιουργήσει μια παραδειγματική αλλαγή στην οικονομική θεωρία, στην χάραξη πολιτικής και στις θεσμικές και ρυθμιστικές δομές. Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης εξακολουθεί να αιμορραγεί και χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση που υπερβαίνει μια απλή επισκευή. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή είμαστε μάρτυρες μιας τεκτονικής αλλαγής για τραπεζικές κρίσεις σαν αυτές που έχουμε τώρα εμείς. Η Γερμανία, το Διεθνές Μονετικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμφώνησαν να φορτώσουν το κόστος από την κατάρρευση μιας μεγάλης συστημικής τράπεζας για την αποζημίωση των εγγυημένων καταθέσεων, στην περίπτωση βέβαια που το δημόσιο είναι το ίδιο πτωχευμένο, όπως στην Ελλάδα και την Κύπρο γράφουν, στους μετόχους να το φορτώσει, στους ομολογιούχους των τραπεζών και στους ιδιοκτήτες καταθέσεων με ποσά άνω των 100.000 στην τράπεζα. Τελευταίοι κουρεύονται οι μικροκαταθέτες. Υπάρχει εδώ σωρία τοποθετήσεων και λεπτομεριών που δεν επιτρέπει ο χρόνος να σας πω, αλλά θα σας πω την τελευταία φράση.
Το τρίπτυχο του νέου δόγματος για το τραπεζικό σύστημα είναι ανακεφαλοποίηση, αναδιάρθρωση και κλείσιμο τραπεζών όπου χρειάζεται. Εξήγηλε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Λαγκάρτ, σε ομιλία της στο διάσημο οικονομικό κλαμπ της Νέας Υόρκης. Στην κορυφή της τραπεζικής κρίσης, να μην σας το πω αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Τι θέλω να πω λοιπόν. Εμείς βέβαια συζητάμε ελεύθερα, γιατί αυτά δημιουργούν στην ψυχή μας προβλήματα και μας ταράσουν και μας δημιουργούν άσχημες σχέσεις με τις τράπεζες, με το κράτος μας, μεταξύ μας. Και από αυτή την άποψη, αλλιώς δεν έχουμε αρμοδιότητα καμιά καρδική ούτε βουλευτική. Απλώς λέμε τις απόψεις. Και το ξαναλέω αυτό. Εσταμάτησε η προσπάθεια ενώσεως με τη Eurobank της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αποφευχθεί η ενδυνάμωση της Εθνικής Τραπέζης και να εξακολουθήσει να παραμένει δυνατή τράπεζα στον ευρωπαϊκό χώρο. Εφόσον δεν θα γίνει συνένωση και δεν θα γίνει, η τράπεζα κινδυνεύει, η τράπεζά μας που είναι δεμένη με την ιστορία μας την οικονομική από την πρώτη στιγμή που γίναμε έθνος, από τις εποχές του Καποδίστρια και μετά. Αν λοιπόν δείτε ότι η τράπεζα η εθνική κατέρευσε, έχουμε καταρρεύσει όλοι. Και τότε θα πείτε τι να κάνουμε. Μου είπε λοιπόν κάποιος μια ωραία άποψη που θα μπορούσε να είναι απέτηση από το υπεύθυνο κράτος. Να αγοράσουμε την τράπεζα όλοι οι Έλληνες πολίτες, κύριοι. Είμαστε 11 εκατομμύρια. Εάν δώσουμε ένα μικρό ποσό όλοι μας, κάθε άτομο, μπορούμε να αγοράσουμε την τράπεζα. Διαφορετικά είναι δύσκολο να σταθεί. Θέλουν να μειώσουν στις μικρές χώρες τις δυνατές τράπεζες, οι ισχυρές τράπεζες της Ευρώπης. Εγώ ξέρετε ότι ήμουν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέχρι πριν συζητηθούν αυτά τα θέματα και λέγαμε ότι δεν υπάρχει λύση να πάμε στην Ευρώπη και στο Ευρώ. Αλλά αυτά τώρα υπερβαίνουν τις προβλέψεις μας και είναι θέματα τα οποία είναι τρομακτικά για την πορεία μας την οικονομική. Πτωχεύοντας οι τράπεζες, πτωχεύομαι όλοι. Πτωχεύει το κράτος. Και επομένως θα είμαστε κατευθυνόμενοι. Δεν ξέρω αν προσκούω σε κάποιες πολιτικές αντιλήψεις των κατά πάντα τιμίων ανθρώπων που χειρίζονται τώρα τα πράγματα. Δεν έχω καμία αντίθεση. Προσεύχομαι να μπορέσουν να σταθούν στο ύψος τους. Αλλά εμείς σαν λαός, αν είχαμε μια κατεύθυνση από παντού, θα μπορούσαμε και κατά το μέτρο μάλιστα που μπορούν οι πλούσιοι πολύ περισσότερα να δώσουν. Εάν πληρώσουμε όλοι οι Έλληνες, θα κρατήσουμε και θα σώσουμε την Εθνική Τράπεζα. Δεν τη σώζουμε, χαθήκαμε. Τόσο δε που λέω και σε εσάς αυτό που σε κάποιον. Εγώ προσωπικώς, αδύναμος οικονομικά, σας το λέω, δέχομαι, αν γίνει με τέτοια αρχή, τον πρώτο και το δεύτερο μισθό μου από σήμερα, που δεν είναι και μεγάλος που νομίζουν πολλοί, αλλά αυτός που είναι και μου φτάνει και μου περισσεύει, τον καταθέτω στην Εθνική Τράπεζα για αυτό το σκοπό. Σαν απαρχή. Αλλά πρέπει να το κάνουν όλοι. Όλοι οι υπάλληλοι της, όλα τα στελέχη της, όλοι αυτοί που συναλλάσσονται με αυτήν, όλος ο λαός, εάν δώσει την εντολή και δημιουργηθεί μια τέτοια κίνηση, το ίδιο το κράτος, την ελληνική κοινωνία. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο, ο χρόνος μου έχει συμπληρωθεί. Τα θέματα είναι εκπληκτικά, είναι δυσάρεστα, είναι δύσκολα και η προσφορά μας είναι αυτή να λέμε μερικά πράγματα και προπάντων να ζητούμε από τους χριστιανούς όλους, Έλληνες και Ελληνίδες και τους νέους και τις νέες και τα παιδιά και τους κληρικούς όλους και τους μοναχούς και τις μοναχές, προσευχή στον Άγιο Θεό να μας δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Δεν θέλουμε να καταστραφεί η οικονομία μας και δεν θέλουμε να προσβληθεί το Κύρος και η ιστορία της πατρίδος μας που έχει τόσα προσφέρει στον κόσμο και σε αυτή την Ευρώπη που και το όνομά της ακόμη
είναι ελληνικό η Ευρώπη από τα ελληνικά. Ο Θεός βοηθός να είστε όλοι καλά και σε στιγμές κρατασμών πέστε αυτό που είπε σήμερα ο πονεμένος πατέρας. Πιστεύω Κύριε, βοήθη μου ότι απιστία. Αμήν.